Η μαρτυρία του Γιάννη Βρούτση λέει πολλά, έτσι. Έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία. Και χθες που μίλαγε στη Βουλή. Χθες που μίλαγε στη Βουλή. Είπε, γιατί τώρα μπορώ να σας αποκαλύψω, όταν χθες σας έλεγα ότι υπήρχε μαρτυρία για συνδικαλιστή με κάμερα που τραβούσε την όλη σκηνή, ναι, από τον Γιάννη Βρούτση, το είπε και ο Υπουργός Εργασίας στη Βουλή χθες. Ναι. Λοιπόν, εάν υπάρχει, και ο κύριος Βρούτσης λέει ότι υπάρχει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έχει καταγράψει αυτή η κάμερα. Θέλω απλώς να σας σημειώσω ότι φαίνεται να είναι πάγια τακτική, το έχουμε δει, το έχω δει εγώ σε άλλη περίπτωση. Σε τέτοια επεισόδια υπάρχει και κάποιος με κάμερα από τη μεριά των όσων φωνάζουν, ας το πούμε έτσι, όσων προκαλούν το επεισόδιο, για να καταγράψει το συμβάν. Και μετά το βλέπετε στο YouTube ή σε διάφορα άλλα. Ναι, κύριε Καδημοκλού, είναι λίγο ανορθόδοξο πάντως αυτό. Να θέλει η κυβέρνηση να δώσει βίντεο το κουκουέ. Όταν μας κατηγορούν ότι στήσαμε. Για να αποδείξει ότι δεν έσπασε. Ότι, κάτσετε κύριε Οικονομέα, ότι σπάσαμε μόνοι μας τα γραφεία. Ότι όλα αυτά γίνανε. Πέστε μου. Πέστε με τη δική σας εκδοχή. Ούτε αυτό είναι λογικό, προφανώς. Αλλά από την άλλη μεριά, λοιπόν, γιατί να πιστέψουμε αυτό τον Υπουργό και όχι το κουκουέ. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Γιατί δηλαδή να έχει δίκιο ο Υπουργός και όχι το κουκουέ. Το οποίο δεν έχει δώσει και δείγματα. Επειδή είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν αφήνουμε τις αρμόδιες αρχές. Τι αφήσαμε. Οι αρμόδιες αρχές είπαν αρχίσαν δίωξη μόνο για παράνομη παραμονή σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας. Από ό,τι διαβάζουν. Δεν υπήρχαν μάρτυρες. Τι ακούσαμε. Και δόθηκε χρόνος να εξεταστεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό τέτοιες περιπτώσεις να μην εξετάζονται εν θερμό. Να είναι λίγες ημέρες αργότερα, να το δούμε πιο ψύχρεμα και αντικειμενικά. Σύμφωνοι, σας αλλά πάντως η πρώτη άποψη των αρμοδίων αρχών είναι ότι δεν έγιναν όλα αυτά. Σας επαναλαμβάνω, ρωτήστε, κάντε και εσείς τη δημοσιογραφική σας έρευνα, ρωτήστε υπαλλήλους, ρωτήστε ανθρώπους που ήταν μέσα εκείνη τη στιγμή. Εγώ γνωρίζω πως όσοι ήταν μέσα τρομάξανε πολύ. Γιατί πήγαν να καταθέσουν αυτοί όλοι στα δικαστήρια. Δεν του ζητήθηκε χθες έτσι όπως έγινε. Και μην ξεχνάτε το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί χθες στην Ευελπίδων. Ήταν μάλλον εκρηκτικό. Δεν ήταν ανάγκη να δικαστούν οι άνθρωποι. Μα εγώ σας είπα, κύριε Καπουράκη, δηλαδή, ότι δεν επεμβαίνει η κυβέρνηση, για μένα η κυβέρνηση στο δικαστή τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Αλλά εάν ήταν αρμοδιότητα της κυβέρνησης ή πρωτοβουλία της κυβέρνησης να μην πάνε μάρτυρες κατηγορίας, διότι αυτό θα άκουσαν πάρα πολύ τα πράγματα. Καλά το κάνατε. Εγώ δεν γνωρίζω πώς είναι. Καμιά φορά βλέπετε ότι είναι πολύ συχνό αυτό σε τέτοιες υποθέσεις, όπου ο δικαστής κρίνει ότι είναι καλύτερο να παρέλθουν λίγες ημέρες για να υπάρξει μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης. Εσείς βλέπετε ότι το κουκουέ αρχίζει και κάνει μια στροφή. Μίλησατε χθες για ράλι εξτρεμισμού. Ποιος μετέχει στο ράλι αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η σκηνή του κυρίου Λαφαζάνη και του κύριου Στρατούλη να τρέχουν πίσω από το ΠΑΜΕ χθες στα δικαστήρια έλεγε πολλά. Ότι το κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή συμμετέχει σε ένα ράλι εξτρεμισμό, το λέτε? Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ακτιβισμού.